Από την πρώτη φορά. Από την πρώτη φορά, ναι. Ναι. 2:50 το Σάββατο και Κυριακή ξημερώνοντας ήρθε μέσα αυτός. Ο ένας μπήκε μέσα με το φακό. Η κυρία, η γυναίκα που έχω τον είδε και σηκώνεται και φωνάζει: «Κυρία, κλέφτες! 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 Εγώ κοιμόμουνα». Μην έπρεπε. Κοιμόμουνα. Κάνω έτσι. Ποιος σκέφτηκα, δεν τρώθηκα. Μη φωνάζεις. Και σηκώνε εδώ και έψαχνε για λεφτά. Λέω, δεν έχω παιδί μου λεφτά. Και αρπάζει το δάδιο και μου δείχνει μια εδώ στο κεφάλι. Μου τραβάει τα μαξιλάρια, ψάχνει από εδώ, να ψάχνει από εκεί. Τίποτα. Εν τω μεταξύ έρχεται από εδώ, σηκώνει από εδώ. Με σκότωσες, του λέω. Και ανοίγει εδώ το σιρτάρι το πρώτο. Και βρίσκει το πορτοφόλι. Παίρνει το πορτοφόλι και φεύγει. Λεφτά δεν είχε μέσα το πορτοφόλι, ήταν η ταυτότητά μου. Λοιπόν, έφυγε. Απέφυγε, πήρα την αστυνομία, είχε το 100 εδώ και λοιπά. Πήρα και έναν άνθρωπο που ανοιξώ με εδώ στην Αθήνα, εδώ που μένει. Και του λέω, έτσι και έτσι έρχεται κι αυτός εδώ. Πάνε στον κάτω κάτω, που δεν είχαν λεφτά, μήπως πετάξανε το πορτοφόλι. Και βρήκαν ένα μεγάλο κατσαβίδι καινούριο. Και τα γάντια, τα πήρε η αστυνομία. Αυτά. Λοιπόν, την Κυριακή το πρωί με παίρνουν τηλέφωνο, λέει η κυρία Βαρσαμίδου, λέω ναι. Λέει, το πορτοφόλι σας, λέει, είχατε επεισόδιο, βρέθηκε, λέει, εδώ κάτω στα Ηλίσια, να έρθετε να το πάρετε. Λέω, και που ξέρετε εσείς, εγώ έχω κινητικά προβλήματα, είμαι άρρωστη. Αλλά αυτή τη στιγμή, λέω, στα Ηλίσια, ανακρίνεται ο Βασίλης Θεολογίτης, δίνει αναφορά για να μου βγάλει ταυτότητα. Γιατί μου λέει αστυνομικός, θα σου βγάλουμε γιαγιά ταυτότητα, θα φέρουμε εμείς φωτογραφία κλπ. Και πήρανε και έλα να πάρει το πορτοφόλι για να τα στείλουν τα αποτυπώματα στη Γαλά. Μην τα βάλουν όλα. Στο μεσημέρι η χρήση μας πήρε από αυτά. Εντάξει, τη Δευτέρα κανονίζω εγώ, με φέρνω άνθρωπο να βάλω πόρτα ασφαλείας. Όλα. Και μου λέει, πήρα την ακριβή την Ιταλικιά. Θα σου βάλουμε, μου λέει, και από μέσα σου βάλουμε και ένα μύρο. Οπότε αυτή λέει, δεν έχω κάνει τίποτα. Και στην άλλη πόρτα που είναι, θα σου κάνουμε σιδεριά και θα την βάψουμε. Και το άλλο σπίτι λέει, θα βάλουμε πύρους. Κάτω στην πόρτα, στην είσοδο που μπαίνει, τρίψε το μάρμαρο και έβαλε πύρο. Είχαμε και σύρθια από πίσω. Και έβαλε και πύρους εδώ, έβαλε και εδώ. Και μου λέει, θέλουμε να κοιμάσαι γιαγιά τώρα, ότι την Πέμπτη εμείς το πρωί, 8 η ώρα, θα έρθουμε να τοποθετήσουμε την αυτή. Λέω, εντάξει παιδιά, στον άνθρωπο. Λοιπόν, εχθές το βράδυ έβλεπα το Σεβάιρο. Το 10 η ώρα και μισή, λέω, έλα ωραία, να με καλάτσω να ξαπλώσω. Καθόμουν να όρθει εδώ. Την ώρα που με άλλαζε, τι λέω, έλα ωραία. Ακούω ένα θόρυβο, μου λέει, έλα βρε, δεν είναι τίποτα. Έχεις βάλει εδώ την μπάρα, της λέω στην πόρτα. Μου λέει, ναι, για να πάω να δω. Και την ώρα που πάει να δει, δίνουν αυτή την κλωτσά όπως είναι η κλωτσά όπως φαίνεται και μπαίνε μέσα, κυρία, τρεις είναι! Και μου κέρνουνε μέσα, εγώ γυμνή. Εδώ έρχονται αμέσως, μου τάνει το στόμα, του δίνε μια, το πετάνε πέρα όλα αυτά ότι είχα εδώ. Μου δίνει μια, με ξαπλώνει κάτω και χτυπάω εδώ πίσω. Χτυπάω εδώ πίσω. Ανοίγουν στο σιρτάρι, βλέπουν το πορτοφόλι πάλι. Ανοίγει το πορτοφόλι, δεν βρήκανε τίποτα κλπ. Ανοίγουν τα σιρτάρια από εκεί, λέει μπρος μας όλα, σπάστε τα εδώ μέσα. Που έχεις τα ψαρτικά σου. Βγάζει την ελπίδα, θα σε σπάξω, λέει. Τη γυναίκα την είχαν εκεί με ένα κατσαβίδι, μην μιλάς. Φοβήθηκε. Του λέω, σπάστε με, εγώ το φάγα το ψωμί μου. Δεν έχω χρυσαφτικά, παιδί μου. Δεν έχω χρυσαφτικά. Την άλλη φορά που ήρθα, λέει, δεν έκανα καλά τη δουλειά μου. Και φύγανε. Και λέει, δεν τελειώσαμε. Θα ξανάρθουμε, αλλά θα είναι τελευταία. Και τώρα εγώ φοβήθηκα και θα έρθουν να μου πάρουν.